τον άνθρωπο που συμβολίζει τον νέο, την αλήθεια, την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα, τα αστέρια και καθαρά υλικά που χρειαζόμαστε για να χτίσουμε το μέλλον της χώρας μας. Τον άνθρωπο που πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να μας εκπροσωπεί από την 7 Μαΐου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ας υποδεχτούμε τον γιατρό, τον φίλο μας, τον αυριανό βουλευτή μας, τον Θανάση Παπαχριστόπουλο. Εγώ πιστεύω ότι η οργή και η αγανάκτηση των πολιτών είναι δίκαια. Είναι πολύ δίκαια. Φανταστείτε ένα πολίτη που είχε ένα σπίτι με χίλιους κόπους το απέκτησε και έρχεται το ένα χαράτσι μετά το άλλο και στην ουσία το σπίτι αυτό δεν το ανήκει. Θέλει να απαλλαγεί από αυτό που ήταν όνειρο ζωής. Φανταστείτε έναν άλλο πολίτη που είχε δανειστεί ένα μικρό δάνειο για κάτι που έκανε με τη γυναίκα του όταν είχαν δουλειά και οι δύο και όταν ο μισθός τους ήταν κάπως έτσι λογικός. Ο ένας έχασε τη δουλειά, ο άλλος έπεσε στο μισθό. Πώς να μην είναι δικαιολογημένη λοιπόν η οργή και η αγανάκτηση. Φανταστείτε πολίτες που κλείσανε τα μαγαζιά τους. Είναι απίστευτο το νούμερο των μαγαζιών που έκλεισαν τα τελευταία 3 χρόνια. Φανταστείτε πολίτες που είναι άνεργοι. Τα νούμερα είναι εκρηκτικά. 1 εκατομμύριο άνεργοι με ανωδική τάση. 3 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Και ένα εγκληματικό νούμερο που δείχνει την αφροσύνη όλου του πολιτικού συστήματος. Δεν έχω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους και όπως ακούσατε εγώ έχω πάει σε όλες τις χώρες. Είναι αφροσύνη πολιτική, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, να σωρευτούν σε μια χώρα 9 εκατομμυρίων 2,5 εκατομμύρια οικονομικοί μετανάστες. Είναι η χειροπιαστή απόδειξη της ανικανότητας όλου του πολιτικού συστήματος. Όχι του μισού, όλου. Και επειδή συμβαίνει να είμαι γιατρός στο πιο μεγάλο νοσοκομείο της χώρας, σας λέω ότι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, απελπισμένοι. Πώς να μην είναι οργισμένοι και αγανακτισμένοι. Και μπαίνει ένα ερώτημα. Μπαίνει ένα ερώτημα σκληρό. Ποιος έφταιξε γι' αυτό. Για μένα η απάντηση είναι καθαρή και εξάστερη. Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι σε κάθε κοινωνία η ευθύνη είναι ανάλογη με το αξίωμα που έχεις. Δεν μπορεί ο απλός πολίτης να έχει την ίδια ευθύνη με τον βουλευτή, με τον υπουργό, με τον αξιωματούχο. Άνθρωποι που χωρίς αξιοκρατία είχαν μεγάλες θέσεις. Άνθρωποι που το μόνο που έκανε ήταν να γλύφουν από το πρωί ως το βράδυ κάποιους ισχυρούς φίλους. Άνθρωποι που έτυχε να έχουν ένα πολύ μεγάλο όνομα. Άνθρωποι ακατάλληλοι χειρίστηκαν τα της χώρας τα τελευταία πολλά χρόνια. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Λάθη πιστεύω ότι κάνανε όλοι. Όλοι. Θέλω να κάνω αυτοκριτική στο δικό μου το κόμμα που το 2004 δεν χτύπησε τη φοροδιαφυγή. Δεν επανήβρισε το κράτος. Δεν έκλεισε φυλακή 300, 400, 500 επίορκους κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικούς. Ωστόσο, για να είμαστε δίκαιοι, η διακυβέρνηση εκείνη, όπως πολύ σωστά είπε και ο Θήμιος ο Λιβερόπουλος, ανέδειξε και κάποιους, κατά τη γνώμη μου, πολύ ακέραιους πολιτικούς. Λάθη έγιναν. Η χώρα το 2010, είτε το θέλουμε είτε όχι, μπορεί κάποιος να διαφωνεί. Τα σπρέτ που τα μάθαμε όλοι, δεν ξέραμε, τα μάθαμε, ήταν 130, μπορούσε ακόμα να δανείζεται, μπορούσε να επιβιώνει σαν χώρα. Τα δύο τελευταία χρόνια, και δεν το λέω εγώ, αξιωματούχοι κομματικοί όπως η Βάσιλη Παπανδρέου και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης ήταν πολύ βαριές κουβέντες για τα 2 χρόνια διακυβέρνησης, όπου τα λάθη δώσανε τη θέση τους πια σε εγκλήματα, σε κακουργήματα. Και έφτασε η χώρα εδώ που έφτασε. Λένε πολλοί, εγώ δεν μ' άρεσε να αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, ότι είχε ευθύνες η προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε. Κανείς δεν είπε ότι δεν είχε. Θα ήταν λάθος άλλωστε. Άλλο όμως λάθος
άλλο αυλέψη, άλλο παράβλεψη και άλλο εγκληματική επιλογή. Τι είναι το επικίνδυνο αυτή τη στιγμή? Πάμε να ψηφίσουμε. Μπορεί εγώ να είμαι καλός και άγιος, αλλά το κόμμα στο οποίο ανήκω να μην είναι. Στις Κάνες θέλω να θυμηθείτε κάτι. Παίχτηκε κορώνα γράμματα η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Κάποιοι την αμφισβητούν, δεν τη θέλουν, την αρνούνται. Εγώ είμαι αντίθετη άποψη. Ανήκω στο 70% των πολιτών που σε όλες τις δημοσκοπήσεις λέει ότι η χώρα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο το βράδυ παίχτηκε κορώνα γράμματα η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και μένει μεγάλο δίλημα στους τότε ηγέτες, τι κάνουν. Βγήκε ο Μπάρακ Ομπάμα τότε μαζί με τον Τίμωθη Γκάρντνερ, τον Υπουργό Οικονομικών της πιο μεγάλης οικονομικής δύναμης του πλανήτη και είπε προς Θεού η Ελλάδα να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάποιοι είχαν ήδη αναπτύξει τη θεωρία του σάπιου ποδιού, ότι κάποιος πρέπει να πεταχτεί για να σωθούν οι άλλοι. Κάποιοι δεν τη συνεχίζουν αυτή τη θεωρία. Εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι αν εκείνο το βράδυ δεν υπήρχε μια σόφρον επιλογή, η χώρα θα βούλιαζε. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν μονοπολώ την αλήθεια, ούτε διεκδικώ το αλάθητο. Πιστεύω όμως ότι η επιλογή της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης έπρεπε να είναι αυτή που ήταν. Δεν λέω περισσότερα. Θέλω να θυμίσω γιατί πολλοί βάζουν στο κάδρο του θήτη και τα θύματα μαζί. Θέλω να θυμίσω τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία ανήκω και είναι τιμή για μένα που με συγκρίνει στα ψηφοδέλτια της. Είναι αυτή που έλεγε ότι το ψηλό ΦΠΑ είναι λάθος, θα οδηγήσει σε ύφεση. Οι μεγάλοι φορολογικοί συντελεστές θα κλείσουν μαγαζιά, κλείσανε. Είναι αυτή που έλεγε κάντε διαφορετικές αλλαγές. Είναι αυτή που έλεγε και δεν έγινε καμία. Κάντε τώρα αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αεροδρόμιο ελληνικού κι άλλα. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δεν άλλαξε η Νέα Δημοκρατία κανένα, μα κανένα από τις θέσεις εκείνες. Έκανε το απλό, το απλούστατο. Διαφύλαξε σαν κόρη οφθαλμού εκείνο το βράδυ με πολιτικό κόστος την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, πιστεύω ότι έκανε τη σωστή κίνηση. Μπορεί το μέλλον να αποδείξει άλλα. Έκανε μια αναφορά ο Θήμιος Λιμπερόπουλος που είναι μια παλιά καραβάνα στο συνδικαλισμό. Είναι ο άνθρωπος, θέλω να πω δύο κουβέντες γι' αυτόν, που κόντραρε ανοιχτά όλη τη σαπίλα και όλη τη διαφθορά. Θήμιος Λιμπερόπουλος δεν είναι κρατικός συνδικαλιστής. Είναι κρατική υπηρεσία, ταξιτζίδες. Είπε το εξής. Ένας ηγέτης στάθηκε όρθιος στους εκβιασμούς του Μπους. Θέλω να θυμίσω ότι ο Κώστας ο Καραμαλής στον εκβιασμό του Μπους για το σχέδιο Ανάν είπε όχι. Θέλω να θυμίσω ότι ο ίδιος άνθρωπος στον εκβιασμό του Μπους στον Γκρούεβσκι για την είσοδο στα Σκόπια είπε όχι. Θέλω να θυμίσω ότι ο ίδιος άνθρωπος στην αλλαγή ενεργειακής πολιτικής στον Πρωκάς Αλεξανδρούπολης είπε όχι. Έχει λιδωρηθεί αυτός ο ηγέτης. Πιστεύω άδικα. Ένας από τους λίγους ανθρώπους που στάθηκε όρθιος και έκανε πολύ καλά ο Θήμιος και το ανέφερε. Θέλω να φύγουμε όμως από αυτά και να μπούμε στη σημερινή πραγματικότητα.